Λύστε, βεβαίω, λύστε, κύριε Βαμίγκο, το πρόβλημα το, τη ε, διαφορετικού εκφορά λόγου τη Νέα Δημοκρατία όταν στήριζε και πολλοί στήριζαν την ε, λογική Βίζεγκραντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα προφανώ να πάμε σε αυτή την, ε, την προσπάθεια, εγώ θα έλεγα, με έναν ε, κοινό τόπο. Αλλά δεν πυροδοτείται, επαναλαμβάνω, πυροδοτούνται αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία με δηλώσει, με άκρητο τρόπο να ε, ε, υιοθετούν αυτά τα πράγματα. Να, ε, να, να σα ρωτήσω εγώ, πάλι πόσο όταν. πράγματα. Όταν. Μαθαίνουμε εχθέ ότι και ο Πρωθυπουργό θέλει να ανοίξει το θέμα της δικαιοσύνης φέρνοντας προημερισίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή κατά πάσα πιθανότητα τις ε, αμέσως επόμενες ημέρες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο και αυτό το ήπιο κλίμα που θέλετε να διατηρήσετε και αυτή την όποια συνεννόηση με την αξιωματική αντιπολίτευση αυτό το θέμα θα έρθει να πολλώσει πάλι την κατάσταση. Κύριε Μπουσδούκου, καταρχήν να πω τη γενική αρχή. Δεν υπάρχει συμπισβισμό. Δεν κάνουμε συμπισβισμό για το θέμα του ιππίου κλίματο. Ήδη είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και οφείλουμε να είμαστε και εμεί και η εξωματική αντιπολίτευση. Δεύτερον, δεν ξεκινήσαμε με το θέμα εμεί. Ε, και καταλαβαίνετε ότι, και τι εννοώ, δεν το ξεκινήσαμε ότι αυτή η επίθεση η οποία γίνεται και ο, ο αχός που προσπαθεί να αφήσουν ότι υπάρχουν σκιέ στο θέμα τη δικαιοσύνη δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει από εμά. Τι εννοώ, ότι έχει γίνει μια προσπάθεια και θα πάει μέχρι τέλου όλη η διαρρεύνηση και να τελειώσει σε όλα τα θέματα. Είτε ήταν η λίστα Μπόργιαν, είτε ήταν η λίστα Λαγκάρντ, είτε ήταν τα δάνεια τα οποία δινότησαν χωρί εγγύηση. Όλα όσα έχουν συμβεί θα πάνε μέχρι τέλου. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι. Υιοθετούμε ότι κάθε ένας λέει αυτή τη στιγμή δικαστικός ή θα πάμε και να δούμε την, ε, βασικά πού ήταν και επικεντρωμένα τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Άρα λοιπόν, στην Βουλή... Και όλοι να απαντήσουν εκεί το τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν πρόκειται να συνεχίσει να έχει αυτή την πορεία την οποία έχει τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ήταν μέσα στο σύστημα το οποίο διαπλέκοντο ή, υπονομε... ή, υπονόμευε μέσα από την πολιτική ορισμένα πράγματα. Και να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία γιατί έβγαλε τον κύριο Μημαράκη για παράδειγμα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια ξαφνικά την ώρα που πήγαινε να συζητηθεί ή είχαν καλέσει την Επιτροπή Διαφάνεια και βάζει μια σκληρή Οπτική και προοπτική μέσα εκεί, η οποία οδηγεί σε αυτό που εσεί υποτίθετε χρεώνετε σε εμά για το ίδιο κλίμα.